Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το έχετε πράξει ήδη, σας προτρέπω να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, εάν φυσικά θέλετε να παρακολουθείτε καθημερινώς ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβάζω εδώ, σε αυτό το κανάλι. Το σημερινό μας θέμα είναι σωσάρα, όχι σως. Σωσάρα. Η σκέψη για να φτιάξω αυτό το βίντεο έγινε μέσα από διάφορες συνομιλίες και επικοινωνίες που είχα τον τελευταίο καιρό με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι, νιώθουν παγιδευμένοι μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις με τοξικούς ανθρώπους. Κακοποιητικές σχέσεις με τοξικούς γονείς, κακοποιητικές σχέσεις με τοξικούς συντρόφους, κακοποιητικές σχέσεις με τοξικά αδέρφια. Και ένας βασικός παράγοντας, ο οποίος αποτρέπει τους ανθρώπους αυτούς to break free, να ελευθερωθούν από αυτές τις τοξικές σχέσεις και να κόψουν επαφές και να πάνε no contact, είναι ο οικονομικός παράγων. Τα χρήματα και η ακίνητη και κινητή περιουσία. Το έχω ακούσει πολλάκις τις τελευταίες ημέρες ότι, για παράδειγμα, μα αν κόψω σχέσεις με την τοξική μου μάνα, η οποία έχει στο όνομά της μία μεγάλη περιουσία ακίνητη και εγώ είμαι, για παράδειγμα, το μοναδικό της παιδί, εάν κόψω σχέσεις μαζί της, η μάνα μου με απειλεί πως την περιουσία θα την αφήσει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα με διαθήκη μετά το θάνατό της και θα χάσω την περιουσία. Άρα, αυτό που μου λες, να πάω no contact με τη μάνα μου, είναι ανέφικτο, επειδή δεν γίνεται να χάσω την περιουσία. True story. Αληθινή ιστορία αυτή, δεν τη βγάζω από το μυαλό μου. Ή τοξικοί γονείς, οι οποίοι κάνουν τριγωνισμούς, τριγωνοποιήσεις, δηλαδή δείχνουν περισσότερη συμπάθεια, δίνουν περισσότερο μέρος της περιουσίας, υπόσχονται περισσότερο μέρος της περιουσίας ή δίνουν κάτω από το τραπέζι περισσότερα χρήματα στο ένα από τα δύο ή στο ένα από τα τρία παιδιά τους και δημιουργούν εντάσεις, αδικίες και τοξικότατους καυγάδες μέσα στην οικογένεια και έρχεται το αδικημένο παιδί, μου τα γράφει όλα αυτά και μου λέει δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε μια πολύ άσχημη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση. Νιώθω ότι θα τρελαθώ. Νιώθω ότι μου κάνουν ομαδικά gaslighting και οι γονείς μου και το χρυσό παιδί της οικογένειας, για παράδειγμα. Και νιώθω ότι είναι τεράστια αδικία να αποσυρθώ και να χάσω το μέρος από την περιουσία που δικαιούμαι ως παιδί τους. Και μάλιστα κάποιος μου έχει πει, δεν φτάνει που έχω τραβήξει όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που έχω τραβήξει από αυτούς τους τοξικούς γονείς μέσα σε αυτή την τοξική οικογένεια, τώρα που φτάσαμε στο παραπέντε, τώρα που φάγαμε το βόδι και έμεινε η ουρά και είναι, ξέρω εγώ, η μάνα μου, ο πατέρας μου 70, 80, 85 ετών, τώρα να κόψω σχέσεις και να χάσω και την περιουσία. Σε αυτή την περίπτωση απάντησα ότι με αυτά που μου περιγράφεις ότι βιώνεις και με τον αντίκτυπο που περιγράφεις ότι αυτό έχει στη σωματική και στη ψυχική σου υγεία, είναι πολύ πιθανόν, αν δεν κόψεις σχέσεις, να μην ζήσεις να τους γυροκομίσεις. Οπότε πρέπει να επιλέξεις. Θέλεις να ζήσεις, έστω χάνοντας την κληρονομιά, ή θες να πεθάνεις στην προσπάθεια να αντέξεις την τοξικότητα
του χειριστικού, του νάρκισσου, του κακοποιητικού γονέα, ο οποίος χρησιμοποιεί την περιουσία και τα χρήματα για να χειρίζεται και να χειραγωγεί σαν μαριονέτες το παιδί του, τα παιδιά του. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη συνθήκη είναι να μου γράφουν γυναίκες ότι βρίσκονται σε πολύ κακοποιητικούς γάμους, ότι έχουν συντρόφους οι οποίοι τις απατάνε, οι οποίοι τους προκαλούν ψυχική και πολλές φορές και σωματική κακοποίηση, αλλά ότι σκέφτονται πως δεν μπορούν να χωρίσουν, δεν μπορούν να διακόψουν αυτό τον κακοποιητικό γάμο, επειδή λέει εγώ δεν βγάζω αρκετά χρήματα. Ή δεν δουλεύω ή δεν έχω χρήματα. Πώς να φύγω όταν δεν έχω δικό μου σπίτι, όταν δεν βγάζω αρκετά χρήματα, πώς θα τα βγάλω πέρα. Άρα πρέπει να αμείνω, γιατί εδώ έχω οικονομική ασφάλεια. Αυτό φυσικά μπορεί να σημαίνει στο τέλος της ημέρας να έχεις μια πολυτελή κηδεία. Δεν θέλω να είμαι Κασάνδρα. Το έχω πει και άλλες φορές. Όμως, λόγω του ότι για πάνω από 25 χρόνια έρχομαι σε επαφή με ανθρώπινες ιστορίες και γνωρίζω ιστορίες ανθρώπων και οικογενειών, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι παρέμειναν σε τοξικές σχέσεις, παρέμειναν σε κακοποιητικές συνθήκες λόγω του οικονομικού και οι οποίοι έχασαν νωρίς τη ζωή τους από καρκίνο, από αυτοάνοσα νοσήματα και ούτω καθεξής. Δεν έχει βρεθεί επιστημονικά ότι εάν δέχεσαι κακοποίηση οπωσδήποτε θα αναπτύξεις καρκίνο, οπωσδήποτε θα αναπτύξεις ένα αυτοάνοσο νόσημα και ούτω καθεξής. Οι σωματικές ασθένειες είναι πολυπαραγοντικές. Για να εμφανίσεις μια σωματική ασθένεια σημαίνει ότι έχεις κάποια γενετική προδιάθεση, ότι συμβαίνουν κάποια συγκεκριμένα θέματα μέσα στον οργανισμό σου, ότι λαμβάνουν χώρα κάποιες διαδικασίες και ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες επιβαρύνουν μια εφιστάμενη σωματική ασθένεια ή μπορεί να παίξει ρόλο στην πυροδότηση αυτής της ασθένειας, η οποία όμως βρίσκεται γραμμένη στον DNA μας. Όλο και περισσότερες σοβαρές ασθένειες βρίσκουν οι γενετιστές ότι έχουμε γραμμένες στα γονίδια μας ως γενετικές προδιαθέσεις. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον μηχανισμό μέσα από τον οποίο πυροδοτούνται αυτές οι ασθένειες. Ξέρουμε σίγουρα όμως ότι αν ένας άνθρωπος βιώνει έντονο στρες, άγχος, φόβος, στενοχώρια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εάν έχει υφιστάμενες σωματικές παθήσεις, αυτές θα χειροτερεύουν και ειδικά τα αυτοάνοσα νοσήματα, και οι γιατροί πολύ συχνά λένε να προσέχεις να μην αγχώνεσαι, να προσέχεις να μην καταπιέζεσαι, να προσέχεις να ξεκουράζεσαι, γιατί η οποιαδήποτε κατάπτωση σωματική επιφέρει και έξαρση της ασθένειας, της οποιασδήποτε αυτοάνωσης ασθένειας. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά data, anecdotal data που λένε οι Εγγλέζοι, δηλαδή περιπτώσεις οι οποίες είναι καταγραμμένες ότι έχουν συμβεί αλλά δεν έχουν ερευνηθεί ακόμη, ότι οι οποίες μας λένε, οι ιστορίες αυτές μας λένε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παραμένει μέσα σε κακοποιητικές συνθήκες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πολύ πιθανόν να αναπτύξει κάποια ασθένεια, πολύ πιθανόν να πεθάνει νωρίς. Ξαναλέω, δεν έχει βρεθεί causality, αιτιότητα, δηλαδή δεν μας έχουν πει ότι ξέρεις αν εσύ μείνεις με έναν τοξικό σύντροφο για 5 χρόνια, σίγουρα στα 5 χρόνια θα αναπτύξει αυτή την ασθένεια ή την άλλη. Αλλά γνωρίζουμε με βάση τα δεδομένα από τις μελέτες
του κλάδου της ψυχολογίας της υγείας, ότι οπωσδήποτε το να ζεις σε κακοποιητικές συνθήκες, το να βρίσκεσαι για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από ψυχοπιεστικές συνθήκες, αυτό δεν ευνοεί την υγεία, την ευζωία και τη μακροζωία. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία δύναμης στον άνθρωπο, τρεις πηγές δύναμης στον άνθρωπο. Η πρώτη είναι η εξουσία, η δεύτερη είναι το χρήμα και η τρίτη είναι το σεξ. Σε μια κοινωνία η οποία έχει πατριαρχική μορφή, πολύ συχνά οι άνδρες έχουν περισσότερη εξουσία από τις γυναίκες. Και η εξουσία είναι δύναμη. Όμως η κοινωνία εξελίσσεται, η κοινωνία προοδεύει. Όπως το έχω πει πολλές φορές, η πατριαρχία πνέει τα λίσθια. Οπότε υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες την εξουσία σε μια οικογένεια ή την εξουσία σε ένα ζευγάρι μπορεί να έχει μια γυναίκα. Εξουσία. Ποιος είναι αρχηγός, ποιος αποφασίζει. Αν μεταφέρουμε την εξουσία σε ένα πολιτικό επίπεδο, ποιος είναι ο πρόεδρος μιας προεδρικής δημοκρατίας, ποιος είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ποιος είναι σε ένα υψηλό αξίωμα στο οποίο έχει διοριστεί, έχει εκλεγεί. Εξουσία. Καταλαβαίνουμε όλοι πώς δουλεύει η εξουσία ως δύναμη στον άνθρωπο και πώς μπορεί οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν την όποια εξουσία έχουν προκειμένου να εκμεταλλεύονται, να κακοποιούν και να χειραγωγούν άλλους ανθρώπους. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό σε όλους μας. Ότι αρκετοί άνθρωποι που έχουν πολιτική εξουσία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξουσία μπορεί να καταχρώνται την εξουσία τους και να επιβάλλονται στους άλλους ανθρώπους και να χειραγωγούν τους άλλους ανθρώπους. Η επόμενη μορφή δύναμης είναι το χρήμα. Money is power. Το χρήμα είναι δύναμη. Το χρήμα αποτελεί μια μορφή εξουσίας. Και όταν λέμε χρήμα, εννοούμε και τις καταθέσεις στην τράπεζα και τα μετρητά και εννοούμε και την ακίνητη περιουσία η οποία μεταφράζεται σε χρήμα και μεταφράζεται σε δύναμη. Αν θέλουμε να έχουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή, δηλαδή και από τη μια να μην χάσουμε οποιαδήποτε οικονομικά δικαιώματα και δικαιώματα κληρονομιάς θεωρούμε ότι έχουμε από την τοξική οικογένειά μας ή οποιαδήποτε οικονομικά ωφέλη έχουμε από έναν κακοποιητικό και τοξικό σύντροφο και να είμαστε και καλά ψυχικά και συναισθηματικά, δεν συνάδουν αυτά τα δύο. Δεν μπορείς να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή. Χρειάζεται ένα από τα δύο να τα θυσιάσεις. Ή να θυσιάσεις τα χρήματα ή να θυσιάσεις την ελευθερία σου, την ευεξία σου, την υγεία σου, το να είσαι καλά. Πρέπει να διαλέξεις. Ή θα είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, θα αποφασίζεις εσύ την πορεία της ζωής σου και θα ζεις τη ζωή σου χωρίς κανέναν ταλκά πάνω στο κεφάλι σου, ή θα είσαι υποδουλωμένος, θα είσαι υποδουλωμένη, θα υφίστασε την όποια κακοποίηση δέχεσαι από τον τοξικό ο οποίος έχει την εξουσία του χρήματος, τη δύναμη του χρήματος και να μην παραπονιέσαι. Δεν γίνεται να τα έχουμε και τα δύο. Και εδώ έρχεται η πνευματικότητα. Τι σημαίνει πνευματικότητα? Σημαίνει βάζω το πνεύμα πάνω από την ύλη. Βάζω την ψυχική και συναισθηματική μου κατάσταση πάνω από την οικονομική συνθήκη και πάνω από τις περιουσίες. Θαυμάζω και βγάζω το καπέλο σε ανθρώπους οι οποίοι απαρνήθηκαν περιουσίες, απαρνήθηκαν χρήματα
προκειμένου να είναι ουσιαστικά ελεύθεροι και να γλιτώσουν από κακοποίηση και τοξικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα και μπορεί να μην το διαφημίζουν κιόλας. Άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες οι οποίες έχουν χρήματα, έχουν ακίνητη περιουσία και οι οποίοι όταν αντιλήφθηκαν ότι οι γονείς τους χρησιμοποιούσαν την ακίνητη περιουσία, χρησιμοποιούσαν τα χρήματα ως ένα μοχλό πίεσης και ως ένα εργαλείο χειρισμού, τους αποφάσισαν να απασφαλίσουν τους γονείς τους από αυτή τη δύναμη και τους είπαν «Δεν τα θέλω τα χρήματά σας, δεν τη θέλω την περιουσία σας, κάνετε όπως νομίζετε». Θέλει δύναμη ψυχής αυτό το πράγμα. Θέλει θάρρος αυτό το πράγμα. Και θέλει και ανάληψη ευθύνης. Γιατί ο τοξικός, ο οποίος χρησιμοποιεί την οικονομική του δύναμη για να χειραγωγεί τα παιδιά του, για να χειραγωγεί τον τη σύντροφό του, καλομαθαίνει εντός αγωγικών ή κακομαθαίνει εντός αγωγικών τα θύματα του, ούτως ώστε να μην μπαίνουν στη διαδικασία να πρέπει να βρουν μόνοι τους λύσεις, να βρουν μόνες τους λύσεις, αλλά να περιμένουν τον απομηχανής θεό, το γονιό, τον άντρα, τη γυναίκα να έρθει να τους λύσει το πρόβλημα γράφοντας μια επιταγή ή κάνοντας μια μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης ή κάνοντας μια μεταβίβαση ακινήτου, δίνοντας μια κληρονομιά. Εάν βρίσκεις τον εαυτό σου να είναι παγιδευμένος σε τοξικές σχέσεις και ο λόγος για τον οποίο δεν ελευθερώνεσαι, δεν διακόπτεις αυτές τις τοξικές σχέσεις, δεν πας no contact, είναι επειδή δεν θες να χάσεις τα οικονομικά ωφέλη που σου υπόσχεται ο δυνάστης σου και ο κακοποιητής σου ή που σου δίνει κάθε φορά που εσύ υποτάσσεσαι, πρέπει να κάνεις αυτό το πολύ σοβαρό ερώτημα στον εαυτό σου. Πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου? Θέλω να τη ζήσω ελεύθερος ή σκλάβος? Θέλω να ζήσω τη ζωή μου σε ένα πολυτελές σπίτι, οδηγώντας ένα πολυτελές αυτοκίνητο, έχοντας καμία έγνοια για τους λογαριασμούς, τα έξοδα, την ακρίβεια, τη φτώχεια και τα λοιπά, αλλά δυστυχισμένος και ανελεύθερος και αναγκασμένος να υφίσταμε την όποια τοξικότητα και χειραγώγηση αυτού που έχει το χρήμα, ή θέλω να ζω τη ζωή μου ελεύθερος και να κοπιάζω σκληρά, να βρίσκω τρόπους, να κόβω το κεφάλι μου, να βρίσκω τρόπους να επιβιώσω και να εξελιχθώ με τα δυο μου χέρια και με τις δικές μου δυνάμεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι παλαβώνουν εντός εισαγωγικών, θολώνει η κρίση τους και δεν βλέπουν ότι έχουν και μυαλό, έχουν και ικανότητες, έχουν και γνώσεις, έχουν και δυνάμεις, έχουν και όρεξη να εργαστούν σκληρά προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα βγάλω πέρα. Δεν μπορώ να πάω να μείνω μόνος μου. Είναι πάρα πολύ κρύβα τα νίκια. Είναι πολύ ακριβή λογαριασμοί. Είναι πολύ ακριβό το ρεύμα. Είναι πολύ ακριβή η βενζίνη. Είναι πολύ ακριβό το ένα. Είναι πολύ ακριβό το άλλο. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να μείνω εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να κάνεις τον εαυτό σου αυτή την ερώτηση. Αυτό το ερώτημα. Εάν συνέβαινε κάτι και δεν υπήρχε το πρόσωπο από το οποίο εξαρτάσαι οικονομικά και του επιτρέπεις να σε κακοποιεί ψυχικά και συναισθηματικά, ίσως και σωματικά. Εάν δεν υπήρχε αυτό το πρόσωπο, αν εξαφανιζόταν, τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Θα ήσουν άστεγος, άστεγη στο δρόμο? Ή θα έστειβες το κεφάλι σου να βρεις οπωσδήποτε λύση? Να πας να δουλέψεις και δυο και τρεις δουλειές προκειμένου
να έχεις μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου και να έχεις τροφή. Να φύγεις στο εξωτερικό να δουλέψεις κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ξέρω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό, ειδικά τον πρώτο καιρό που μεταναστεύει κάποιος. Ειδικά τον πρώτο καιρό που πάει και κάποιος στα χαμένα. Έχω διαβάσει πολλές ιστορίες για παιδιά τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα, πήγα στη Γερμανία, πήγα στη Σουηδία, πήγα σε χώρες ευρωπαϊκές για να εργαστούν και βρέθηκα σε πολύ άσχημες συνθήκες, συνήθως σε εστιατόρια Ελλήνων στο εξωτερικό, επειδή τους έδιναν πολύ λίγα χρήματα και τους είχαν να ζουν κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες και χρειάστηκε να παλέψουν σκληρά για να ελευθερωθούν και από αυτή τη συνθήκη και σιγά σιγά με επιμονή και υπομονή να καταφέρουν να σταθούν στη χώρα που μεταναστεύουν. Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς σκόπο και η ελευθερία είναι ακριβή. Και η ησυχία του μυαλού και της ψυχής είναι ακριβή. Και κερδίζεται μόνο όταν κοπιάσεις. Μόνο όταν ενεργοποιηθείς και στύψεις το μυαλό σου και μπει στη διαδικασία να κουραστείς και να εργαστείς σκληρά προκειμένου να είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος από κακοποιητικούς γονείς, ελεύθερος από ένα κακοποιητικό εργασιακό περιβάλλον. Πολλές φορές το ακούω και αυτό, ότι μα δεν μπορώ να φύγω από αυτή τη δουλειά γιατί είναι πολύ καλός ο μισθός και είναι κρίση και είναι φτώχεια και πού θα βρω τέτοιο μισθό καλύτερα, και εξακολουθούν να πηγαίνουν καθημερινά σε μια εργασία στην οποία δέχονται mobbing, εργασιακή παρενόχληση, στην οποία συναντούν καθημερινά ανθρώπους που τους κάνουν τη ζωή τους δύσκολη, χαλούν τη σωματική και τη ψυχική τους υγεία, αλλά δεν φεύγουν από εκεί γιατί πού θα βρεις άλλη δουλειά με τόσα λεφτά. Η ελευθερία, η ησυχία, η ηρεμία είναι ακριβές και χρειάζεται να δουλέψεις για να τις αποκτήσεις. Εάν προσπαθείς να τις αγοράσεις με τα χρήματα των κακοποιητών σου, ανοίγεις τρύπες μέσα στο νερό και βρίσκεσαι σε ένα φαύλο κύκλο. Μπαίνεις σε μία συνθήκη όπου έχεις πλήρη αίσθηση αβοηθησίας, θεωρείς ότι δεν υπάρχει πλοίο για σε, δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό, δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις, γιατί έχεις μέσα στο μυαλό σου αυτή τη σκέψη ότι δεν το συζητώ καν να κόψω σχέσεις με την τοξική μου μάνα, με τον τοξικό μου πατέρα, με το τοξικό εργασιακό περιβάλλον, με την τοξική γυναίκα, με τον τοξικό άνδρα, γιατί δεν έχω τα χρήματα να το κάνω. Και αυτοί έχουν χρήματα. Η δουλειά μου δίνει χρήματα. Η μάνα μου έχει περιουσία. Ο σύντροφος μου βγάζει πολλά χρήματα. Η γυναίκα μου έχει περιουσία και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να έχουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή και πρέπει να επιλέξουμε τι είναι πιο σημαντικό. Η ελευθερία της ψυχής μας, η ησυχία και η ηρεμία του μυαλού μας και να ορίζουμε εμείς τη ζωή μας ή το να κληρονομήσουμε περιουσία ή να μας δίνει χαρτζιλίκι ο γονιός μας, ο σύντροφός μας ή ο ακριβός μισθός ο οποίος ξοδεύεται μετά στους γιατρούς, τους ψυχίατρους και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Food for thought, τροφή για σκέψη. Τώρα με αυτή τη ζέστη. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια ιστορίες επιτυχίας ανθρώπων οι οποίοι αντάλλαξαν τα χρήματα και τις περιουσίες και πήραν την ελευθερία τους και την ευζοία τους, την ψυχοσυναισθηματική πνευματική ευζοία τους. Και η δική μου πείρα λέει ότι αν ένας άνθρωπος ξεγράψει αυτή την πηγή εισοδημάτων, αυτή την πηγή οικονομικής ενίσχυσης και βασιστεί πάνω στα δυο του χέρια και πάνω στις δικές του δυνάμεις, βρίσκει τρόπους και μπορεί στην πορεία να εξελιχθεί και πολύ καλύτερα οικονομικά από ότι ένας αδερφός ή μια αδερφή ο οποίος παρέμεινε στο τοξικό περιβάλλον για να κληρονομήσει την τοξική, αν μου επιτρέπει ο όρος, περιουσία. Αυτά.